οποία έχουν τη δυνατότητα να, στην οποία θα θέσουν τα ερωτήματά τους επάνω οι δημοσιογράφοι είναι η εσωτερική πολιτική. Ο λόγος στην κυρία Τρέμη απευθύνεται στον κύριο Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, δώσατε τη διαβεβαίωση ότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Δεν θα έχουμε δηλαδή νέες εκλογές μετά τις 21 Σεπτεμβρίου. Ας υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν είστε αυτοδύναμοι. Και ας υποθέσουμε επίσης ότι για να σχηματίσετε κυβέρνηση χρειάζεστε ποτάμι και Πασόκ. Θα συνεργαστείτε μαζί τους σε αυτή την περίπτωση? Και αν ναι, αυτό δημιουργεί όρους σταθερής κυβέρνησης, γιατί η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να κλείσει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και εδώ ο καημός μας είναι οι καταθέσεις, και να διασφαλιστούν, να μην έχουμε κούρεμα, και θα πρέπει να προχωρήσει και κάποια νομοθετήματα, φορολογικό και εργασικές συνταξιοδοτικά, προκειμένου να πάρουμε την επόμενη δόση. Και εδώ αυτός είναι ο καημός μας και το μέλημά μας. Κυρία Τρέμη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο. Σε ό,τι με αφορά, διεκδικώ την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι εφικτός στόχος. Εν τούτης έχω δηλώσει ότι μόλις με καλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να πάρω την ερευνητική εντολή, θα σεβαστώ το αποτέλεσμα και θα προσπαθήσω να δημιουργήσω τις ευρύτερες εκείνες συνενέσεις για να υπάρξει κυβέρνηση. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Δεν θα υπάρξει παραφύση κυβέρνηση. Διότι αυτό το οποίο με καλεί ο κ. Μημαράκης να συμπράξουμε είναι μια παραφύση συνεργασία. Διότι ο τόπος είτε θα έχει προοδευτική κυβέρνηση, είτε συντηρητική κυβέρνηση. Είτε ο τόπος θα έχει μια κυβέρνηση με στόχο να ξεφύγουμε από όλα όσα μας κρατάνε προσκολλημένους στο παρελθόν, είτε θα έχει μια κυβέρνηση που θα θέλει να τα κρατήσει όλα ίδια. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα το οποίο θέσατε και έχει να κάνει με τα δύο κόμματα, καλό θα ήταν να ερωτηθούν τα δύο κόμματα για τη στάση την οποία θα κρατήσουν. Εγώ εκτιμώ ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα θελήσουν να οδηγήσουν τη χώρα σε επαναληπτικές εκλογές. Βεβαίως, έχω τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι μπορεί να είναι στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι η προοπτική της σταθερότητας θα εξασφαλιστεί με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Στις προηγούμενες εκλογές πήραμε 149, όταν υπήρχε ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ. Τώρα που δεν υπάρχει, διότι κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει να πάνε νόμισμα το κοπείο, μπορούμε να πάρουμε τους δύο παραπάνω βουλευτές που χρειαζόμαστε. Κύριε Πρόεδρε, ναι, υπάρχει ο Λαβαζάνης, όμως αυτή είναι